Σήμερα διαρωτήθηκα και είπα μάλλον στην Παναγία, λέω Παναγία μου, αγαπάς, μάλλον έτσι πρέπει να είναι. Διότι σε αυτό το ναό, όταν πρωτοήρθε αυτή εδώ η γωνιά, ήταν ένας βράχος και δεν υπήρχε καμία εικόνα. Μόνο χάρτινα εικονάκια ήταν διάφορα, τα οποία οι άνθρωποι από τα γύρω σπίτια τα έφερναν εδώ που δεν τα χρειαζόντουσαν στο προσκυνητάρι τους στα σπίτια τους και ερχόντουσαν εδώ και κάρφωναν τους τοίχους όλους. Όταν ήρθα λοιπόν εδώ βγήκανε όλα και σε μία στάση των χαιρετισμών του 2000, αν θυμάμαι καλά, 2 ή 3, παρουσιαζόταν μία μορφή σε αυτό το βράχο. Γυναικεία μορφή, έλεγαν οι περισσότεροι. Όταν λοιπόν εγώ έψαλα εδώ τους χαιρετισμούς, άρχισε το καντήλι, ένα καντήλι που ήταν να κουνιέται ασταμάτητα. Έτσι είχαν ένα καντιλάκι έτσι απλό. Κουνιότανε και λέω, μα τι γίνεται εδώ πέρα, τι συμβαίνει εδώ. Κάτι υπάρχει επομένως σε αυτό το μέρος. Μήπως είναι κάτι μέσα στο βράχο. Αλλά πάρα πολλοί κόσμος έβλεπε, μία μορφή, έτσι αποφασίστηκε να φτιαχτεί μία εικόνα της Παναγίας και να μπει εδώ στο βράχο. Η αείμνηστη βασιλική, όταν μάλλον είπα ότι ποιος θα ήθελε να φτιάξει μία εικόνα της Παναγίας να μπει στο βράχο. Έτσι λοιπόν φιλοτιμήθηκαν πολλοί άνθρωποι, αγιογράφοι, να φτιάξουν εικόνα της Παναγίας. Ένας από αυτούς τους ανθρώπους, μετά θα πούμε τα πολιτική, ό,τι να πούμε διευκόν. Ένας από αυτούς τους ανθρώπους ήρθε εδώ τους αγιογράφους, λέει, Πάτερ, εγώ θα αγιογραφήσω την εικόνα της Παναγίας έτσι όπως θέλετε. Αλλά όταν ξεκίνησε με την αγιογραφή, άρχισε ισχυρός πονοκέφαλος να είναι πάνω του, τόσο που να μην μπορεί να την αγιογραφήσει. Την επόμενη φορά λοιπόν, όταν ξεκίνησε πάλι να γεωγραφήσει, τον ειδοποιήσαν ότι το παιδί του στο σχολείο έπεσε, χτύπησε και πρέπει να το τρέξει στο νοσοκομείο. Τότε διαρωτήθηκαν και είπαν ότι μάλλον δεν θα πρέπει εμείς να φτιάξουμε την εικόνα, είπαν στο σπίτι, της Παναγίας. Και αφού ήρθαν και μου το είπαν, λέω, εντάξει, δεν πειράζει. Ήρθε λοιπόν ένας άλλος κύριος και μου λέει αυτός ότι εγώ θα φτιάξω την εικόνα της Παναγίας, Πάτερ. Και του λέω, ναι, αλλά αυτή επειδή θα είναι πρωτότυπη εικόνα και θα δείχνει πολλά θαύματα και θα κάνει πολλές ευλογίες, θα δίνει στους ανθρώπους, πρέπει να νηστέψεις, πρέπει να προσευχηθείς, έτσι θα γίνει η εικόνα αυτή, η πρωτότυπη και η θαυματική. Μου λέει, Πάτερ, θα τη φτιάξω εγώ. Πήρε λοιπόν, έκοψε ένα ξύλο και όταν πήγε να την αγιογραφήσει, το ξύλο κόπηκε στη μέση, έκανε ένα κρακ και έσπασε στη μέση. Αυτός φοβήθηκε τόσο πολύ, όπου ήρθε λοιπόν και μου είπε ότι, Πάτερ, εγώ δεν θα ήθελα να αγιογραφήσω την εικόνα της Παναγίας, πες μου οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτήν. Έτσι λοιπόν πολλοί άνθρωποι, αγιογράφοι και γυναίκες και άντρες, ήθελαν να αγιογραφήσουν μια τέτοια εικόνα. Αλλά κανένας δεν μπορούσε να την αγιογραφήσει. Έτσι λοιπόν ήταν μια κυρία, δασκάλα στο επάγγελμα, και πέρασε από εδώ την ώρα που ήταν σε μια νυχτερινή Θεία Λειτουργία, καθόταν πίσω στον επιτάφιο και μου λέει, Πάτερ, εγώ είμαι ερασιτέχνης, μπορώ να αγιογραφήσω την εικόνα της Παναγίας. Από μέσα μου ερασιτέχνης, δεν βαριέσαι, κάνε την προσπάθειά σου και θα δεις. Ό,τι σε φωτίσει η Παναγία. Μου λέει, εγώ όμως, όσες μέρες την κάνω, θα νηστεύω συνέχεια και δεν θα τρώγω τίποτα, απολύτως τίποτα. Μπράβο, λέω, μπράβο. Μπορείς να μου δείξεις κάποια αγιογραφία σου. Δεν έχω, Πάτερα, είμαι ερασιτέχνης. Έκοψε λοιπόν ένα ταβλί, το έφερε εδώ, αλλά δεν έκανε. Έκοψε δεύτερο ταβλί, το έφερε, αλλά δεν έκανε. Έκοψε τρίτο ταβλί και μου λέει, Πάτερ, κάνει αυτό. Τίποτα δεν κάνει, λέω, κάνει ένα λάδι. Εντάξει. Αγιογράφησε σε κάποια από αυτά και είχε ο Θεός. Εγώ δεν ήξερα ότι η θεία της ήταν η γερόντισσα η Αγνή στη Μαλεβή, στην Παναγία τη Μαλεβή. Έτσι λοιπόν της πήρε και τις τρεις εικόνες σε περίοδο νηστείας
και τις έβαλε σε ένα κελί, τις λάδασε, τις μοίρασε, πώς το λένε, πώς τα κάνει η αγιογράφη, δεν τα ξέρω, και τις έβαλε σε ένα τραπέζι και τις τρεις μαζί και είπε, εγώ θα αγιογραφώ, θα αγιογραφήσω τρεις Παναγίες για να μπερδέψω τον Πατήρ Δημήτριο και όποια του αρέσει θα διαλέξει για τον βράχο. Αλλά έκανε τη σκέψη ότι εγώ θέλω να τον μπερδέψω τον Πατήρ Δημήτριο. Με αγάπησε πάρα πάρα πολύ. Ξεκίνησε λοιπόν να αγιογραφεί στη μία Παναγία το κεφάλι της, στην άλλη το κεφάλι της, στην άλλη το κεφάλι της, στην άλλη τα μάτια της, στην άλλη τα μάτια της, και έτσι πήγαινε. Έτρωγε μετά από τις 1-2 η ώρα, έτρωγε λίγο αντίδερο, όλη την άλλη μέρα ήταν νηστική. Δεν έτρωγε απολύτως τίποτα. Προσευχή, και το λάδι το οποίο χρησιμοποιούσε ήταν από το καντήρι της Παναγίας στη Γεστημανή. Και επίσης, οτιδήποτε χρησιμοποιούσε πάνω στην εικόνα της Παναγίας ήταν από το μεγάλο αγιασμό, το μικρό αγιασμό, από τα Πανάγια προσκυνήματα, και ξεκίνησε να γεωγραφεί. Κάποια στιγμή λοιπόν ένιωθε ότι της είχε πιάσει το χέρι κάποιος και ξεκίνησε και γεωγράφησε τρεις εικόνες, η μία εκ των τριών είναι αυτή. Η δεύτερη βρίσκεται στη Μαλεβή, στην Παναγία, και η τρίτη είναι στο ιερό μέσα, η Παναγία της καρδιάς μου. Έτσι λοιπόν, όταν τις φέραμε και τις τρεις Παναγίες, δεν ξέραμε ποια θα μπει μέσα. Τις αφήσαμε στο ιερό να λειτουργηθούν 40 μέρες και την παραμονή του Αγίου Γερασίμου τις βγάλαμε εδώ στην ωραία πύλη για να διαλέξει ο κόσμος ποια εικόνα είναι αυτή που θα πρέπει να μπει εδώ. Για πάντα θα παραμένει χωρίς να βγαίνει από το βράχο. Όμως τις προηγούμενες ημέρες είχε έρθει μια δόκιμη μοναχή, την οποία την είχαν φέρει από ένα μοναστήρι εδώ τική. Τη φέρανε λοιπόν, μπορώ να πω σχεδόν δεμένη, διότι είχε ακάθαρτο πνεύμα. Και όταν επήγαινε κάτω στα σκαλάκια να ανέβει, είπε ότι εγώ δεν θέλω να πάω εκεί πάνω, δεν θέλω να δω αυτόν. Άρχισε και με έβριζε βέβαια με ακατανόμαστες φράσεις, και όταν τη φέρανε στην εκκλησία εδώ, έπεσε κάτω, φόρεσε το πετραχύλι, αλλά δεν είχα το Τίμιο Σταυρό. Μάλλον όχι, δεν ήθελα να βγάλω το Τίμιο Σταυρό, γιατί δεν ήθελα να δημιουργήσω έτσι πολλές εντάσεις σε τέτοιες περιπτώσεις. Προσέχω, είμαι προσεκτικός. Και θυμήθηκα και είπα, θα βγάλω και τις τρεις Παναγίες και όποιο από τις τρεις δείξει σημείο στον άνθρωπο αυτό, στη δόκιμη μοναχή που έχει το δαιμόνιο, τότε αυτή την εικόνα θα βάλουμε στο βράχο. Ήμουνα εγώ και μερικοί άλλοι από τους πατέρες, ο πατήρ Χαράλαμπος, τότε λαϊκός. Και έτσι λοιπόν έπιασα την πρώτη εικόνα, αυτή που είναι στη Μαλεβή, την έβαλα πάνω στο κεφάλι της, στο σώμα της, είχε ξαπλώσει κάτω στη μέση της εκκλησίας. Φώναζε λίγο, αλλά δεν κουνήθηκε καθόλου. Πήρα τη δεύτερη εικόνα, άρχισε φώναζε περισσότερο, το ένα το άλλο, αλλά τίποτα. Όταν έπιασα αυτή την εικόνα, δεν είχα παρατηρήσει τι είχε συμβεί σε αυτή την εικόνα. Και μόλις την έβαλα πάνω της και τη γύρισα, την εδώ, η εικόνα αυτή ήταν γεμάτη σταυρούς, πολυσταύρου. Γεμάτη σταυρούς. Και τώρα να την ανοίξουμε από πίσω, είναι απλά γεμάτη από χαρτιά υπερηγείας των ανθρώπων. Είναι γεμάτη σταυρούς πίσω. Σταυρούς, σταυρούς, σταυρούς. Όλη η εικόνα είναι γεμάτη σταυρούς. Έτσι λοιπόν έπιασα την εικόνα αυτή, τη την έβαλα πάνω, άρχισε και φώναζε, ούρλιαζε τόσο πολύ, που είπε, πάρ' την από εδώ, δεν την αντέχω, αυτή θα με βγάλει. Και βέβαια, μετά από όχι πολύ προσπάθεια, έβγαλε αφρούς από το στόμα και έπεσε λιπόθυμη, σηκώθηκε σαν να μην έχει απολύτως τίποτα, και καταλάβαμε ότι η εικόνα αυτή είναι πάρα πολύ δυνατή, πολύ ευλογημένη, αλλά δεν είπα τίποτα στους ανθρώπους για να δω τι θα διαλέξουν οι άνθρωποι. Έτσι λοιπόν, την παραμονή του Αγίου Γερασίμου, 19 Οκτωβρίου, είπα στον κόσμο, είχε πάρα πολύ κόσμο η εκκλησία, πάρα πολύ κόσμο, και είπα ότι
μια από τις τρεις ποια θα διαλέξετε για να μπει στο γράφο. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, όλος ο κόσμος, κρατούσαν οι πατέρες τις εικόνες και όλος ο κόσμος έδειχνε με τα χέρια του αυτή την εικόνα. Τους είχε φωτίσει ήδη η Παναγία ποια εικόνα θα μπει στο βράχο. Και βέβαια όταν μπήκε στο βράχο, ήδη άρχισε να τρέχει το αγίασμα πάρα πολύ, το θυμάμαι σαν και να είναι τώρα, και άρχισε η Παναγία να δείχνει το ένα σημείο πίσω από το άλλο και άρχισε η Παναγία να θαυματουργεί. Φτιάξαμε όλοι μαζί αυτό το πλαίσιο, βάλαμε το ακίνητο της καντήλη, το οποίο δεν σβήνει ποτέ, και βέβαια όπως βλέπετε η Παναγία έχει πάρα πολλά τάματα, πολλές ευλογίες, ακόμα και τα χρυσαφικά και όλα αυτά τα οποία έχει, τα οποία φυλάσσονται σε θηρίδα εκτός ναού, και αυτά θα μπουν για να προστατευτεί βέβαια πρώτα η Παναγία, όπου θα φτιαχτεί με αλεξίσφαιρο τζάμι και πολλά άλλα και διάφορα, για να μπουν όλα αυτά τα οποία έχει δώσει ο κόσμος, παρόλο που το 2011 ήμουνα στη Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος μήνας, 27 Οκτωβρίου, δεν θυμάμαι την ημερομηνία, Νοέμβριος, 3 Νοεμβρίου, και μας ειδοποιήσανε ότι μπήκανε στην εκκλησία και ληστέψανε όλες τις εικόνες, όλα τα τάματα τα πήρανε από την Παναγία. Φανταστείτε, θα είχε πολύ περισσότερα, πάρα πολύ περισσότερα. Έτσι λοιπόν η Παναγία αυτή, είπαμε, πότε θα εορτάζει, και προσωρινά είπαμε ότι όλος ο κόσμος τιμάει την Παναγία 21 Νοεμβρίου, 25 Μαρτίου, 15 Οκτωβρίου, όλοι τιμάνε την Παναγία αυτή. Ποιος όμως τιμάει την Παναγία 26 Δεκεμβρίου, που δεν γνωρίζει ο κόσμος και είναι η μεγαλύτερη εορτή της Παναγίας. Μεγαλύτερη εορτή της Παναγίας είναι αυτή η Παναγία και η κοίμησή της. Αυτή είναι η μεγαλύτερη εορτή της Παναγίας. Και πολλές Μαρίες μετά από αυτό γιορτάζουν 26, αντί να γιορτάζουν μια άλλη μέρα, γιορτάζουν 26 Δεκεμβρίου. Είναι μέρα χαρμόσυνη, είναι η σύναξη της Παναγίας, ο κόσμος δεν το ξέρει και δεν πηγαίνει και στην εκκλησία, αλλά όπως είδατε σήμερα η εκκλησία ήταν γεμάτη κόσμος και μέσα και έξω. Και βέβαια εμείς ξεκινήσαμε να τιμάμε την ημέρα 26 Δεκεμβρίου, ξεκινήσαμε να τιμάμε από τότε, από παλιά, από το 2006, την εικόνα αυτή, την ημέρα αυτή. Έτσι λοιπόν γράφει και το Απολυτίκιο της Παναγίας, το οποίο το ψέλνουμε και ιδιαίτερα ο πατήρ Σπυρίδων, ο οποίος δεν αφήνει κανένα να ψάλλει το Απολυτίκιο όταν είναι στη Λειτουργία, παρά μόνο ο ίδιος, διότι είναι δίπλα του, τον βλέπει, μας βλέπει όλους, και βέβαια είναι η Παναγία του παραπόνου, έτσι την ονομάζουμε, διότι ακούει το παράπονο όλων των ανθρώπων. Ακούει τα παράπονά μας. Και εγώ πολλές φορές πάω και τις μουρμουρίζω και τις λέω, εμένα δεν με ακούσεις, τις λέω, αλλά εγώ σου τα λέω και που ξέρω, καμιά φορά μπορεί να με ακούσεις. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα της Παναγίας που σήμερα τιμήσαμε και την ευχαριστήσαμε διαμέσου του τιμίου Σταυρού. Έξω μονοφάτι το γλυκό εδώ μέσα. Σας παρακαλώ, γιατί είναι ο χώρος ιερός. Έτσι λοιπόν τιμήσαμε την εικόνα, την ημέρα αυτή της Παναγίας, την τιμήσαμε και βέβαια την τιμάμε κάθε χρόνο. Φέτος είχε τον περισσότερο κόσμο από όλα τα χρόνια τα οποία την εορτάζουμε. Βέβαια είχαμε φέτος και την ευλογία να έχουμε τη δυνατότητα να προσκυνήσουμε το Δήμιο Σταυρό, γιατί αυτός δίνει εντολές, και αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι αυτός δίνει τις εντολές, το πότε εγώ θα πρέπει να τον κρατάω στα χέρια μου. Οι άλλοι δεν το καταλαβαίνουν, ούτε εσείς, μάλλον οι περισσότεροι δεν το καταλαβαίνετε, αλλά αυτή είναι η αλήθεια και η ουσία. Όταν θέλει, όπου θέλει, ό,τι θέλει κάνει. Όταν θέλει, πολλές φορές θέλω να τον πιάσω στα χέρια μου και να πάω κάπου να σταυρώσω τους ανθρώπους. Βρίσκει πάντοτε τον τρόπο να με αποτρέψει με τον αλφαβήτα τρόπο που εγώ γνωρίζω, ή βρίσκει τον τρόπο ακόμη και να με αρρωστήσει ή να μου πονέσει το κεφάλι για να μην μπορώ να τον πιάσω. Δεν είναι τυχαίος αυτός ο σταυρός. Αυτός ο σταυρός
το έχω πει πολλές φορές, έχει έρθει από τον ουρανό, έχει κατέβει, γι' αυτό και κάνει τόσα πολλά θαύματα, τόσες παραλυσίες, τόσους καρκίνους, τόσες λευκαιμίες, τόσες ασθένειες, κάνει πάρα πολλά θαύματα. Και ένας σταυρός ο οποίος έρχεται εκ του ουρανού είναι αυτός, κάθε τέτοιο σταυρός, η εικόνα είναι αυτή η χαρισματική, ας πούμε, που κάνει τόσα πολλά θαύματα. Η ερώτησή μου προς τον Τίμιο Σταυρό ήταν, όταν θα φύγω, μην τρίζετε το αυτό, άμα θέλετε βγείτε απ' έξω. Όταν λοιπόν η ερώτησή μου προς τον Τίμιο Σταυρό ήταν η εξής. Όταν εγώ θα φύγω και θα αφήσω τον Τίμιο Σταυρό, αν δεν υπάρχει κάποια χέρια, άραγε θα θαυματουργήσει σταυρέ μου και ας είσαι σε μία θήκη. Η απάντηση την οποία πήρα είναι ότι είμαι ο Σταυρός, αφού τον έδωσε ο Θεός και τον έστειλε εδώ στη γη, θα συνεχίζει να προσφέρει στους ανθρώπους αλλά και να θαυματουργεί μετά εποχής δικιά μου, ακόμα και αν είναι σε μία θήκη, για να τον προσκυνάει όλος ο κόσμος. Ο Σταυρός, όπως είπα και στην ωραία πύλη το πρωί, δεν είναι δικός μου. Ο Σταυρός ανήκει στον ουρανό. Ο Σταυρός ανήκει σε όλους τους ανθρώπους. Ανήκει εδώ στη γη. Και μάλιστα θυμάμαι που μου έλεγε ένας Άγιος Γέροντας ότι αν καμιά φορά πέσεις, που δεν το εύχομαι, τότε ο Σταυρός θα φύγει και θα ξαναπάει στη βάση του. Και γι' αυτό είμαι πολύ προσεκτικός, στη βάση του, δηλαδή από εκεί που ήρθε. Θα χαθεί δηλαδή, στον ουρανό. Και αυτή είναι η μεγάλη μου προσοχή και πολλές φορές ξυπνάω τα βράδια για να πάω να δω, βρίσκεται στη θέση του. Και όταν πολλές φορές κάνω μετάνοια και όταν τον πιάνω, κοιτάζω να δω, είναι μέσα στο σακουλάκι. Είναι φοβερό το συνέστημα το οποίο ζω κάθε φορά που έχω τον Τίμιο Σταυρό. Και για να ολοκληρώσω, θέλω να σας πω ότι από τις Αγίας Άννας και μετά, τον αισθάνομαι ότι είναι άνθρωπος, κανονικά, είναι σώμα. Είναι φοβερό αυτό το συνέστημα, αλλά αισθάνομαι ότι κυκλοφορεί κάπου ανάμεσά μας, κυκλοφορεί εδώ κοντά μας. Είναι φοβερό αυτό, διότι της Αγίας Άννας έδειξε πάρα πολλά σημεία, σήκωσε ανθρώπους, θεράπευσε ανθρώπους και ήρθε μία κυρία εδώ, με συγκίνησε, δεν ξέρω αν είναι εδώ αυτή την ώρα, αυτή τη στιγμή, και μου είπε, Πάτερ, ήρθα να πω ένα ευχαριστώ στον Τίμιο Σταυρό, γιατί θεράπευσε το δικό μου άνθρωπο και έκλαιγε και έκλαψε κι εγώ μαζί της. Ήρθε μία άλλη κυρία και μου είπε, μία νέα κοπέλα και μου είπε, σε ευχαριστώ Πάτερ, διότι είχε δεθεί η δουλειά μου και δεν μπορούσα να βρω δουλειά και ήρθα στο Σταυρό και σας το είπα και μου είπατε, λέει, ότι σε 3 ημέρες θα βρεις δουλειά. Και είπα εγώ, μα καλά, εγώ ψάχνω 10 χρόνια και δεν μπορώ να βρω και σε 3 μέρες. Δεν ήταν 3 μέρες, ήταν την επόμενη μέρα, λέει, Πάτερ. Βλέπετε, η χάρη του κάνει ό,τι θέλει, αυτό που θέλει. Πολλές φορές με κακίζει ο κόσμος και λέει, Πάτερ, μα γιατί αφού είσαστε υποχρεωμένοι να τον κρατάει και τα λοιπά. Είναι υπεράνω των δυνάμεων μου. Δεν μπορεί να με καταλάβει ο άλλος. Και αυτό που εγώ θέλω να πω, ότι ενώπιον της Παναγίας, ότι ο Τίμιος Σταυρός θα αφήσει εποχή, διότι τα λόγια των Αγίων και της Θείας μου και του Πατρός Αντωνίου και του Αγίου Πορφυρίου, αλλά και πολλών άλλων Αγίων ανθρώπων οι οποίοι πέρασαν από αυτή τη ζωή, δεν έκαναν λάθος, διότι βλέπω τώρα και μετανιώνω πολλές φορές για πολλά πράγματα τα οποία μου είπαν και εγώ δεν τα πίστευα. Και λέει, μη γίνω άπιστος αλλά πιστός. Και βλέπω ότι το ένα παιδί πίσω από το άλλο το μαγνητίζει ο Τίμιος Σταυρός και έρχεται κοντά του. Και πέστε μου να ρωτήσετε όλα αυτά τα παιδιά, τους ρασοφόρους που είναι και τους δόκιμους και αυτούς που θέλουν να φορέσουν το ράσο και αυτοί που είναι με το ράσο. Δεν θα σας πει κανένας ότι αρρώστησε,
δεν θα σας πει κανένας ότι νιώθει άσχημα, δεν θα σας πει κανένας από κάτι που εσείς υποφέρετε, το σώμα σας ή η ψυχή σας. Όλα τα παιδιά έχουν τη σκέπη και την ευλογία Ευρού και χαίρομαι ιδιαιτέρως που ο Τίμιος Σταυρός έχει τέτοιες όμορφες ψυχές, τέτοια ωραία παιδιά, τα οποία μπορώ να τα κοιτάζω μέσα στα μάτια και μεταξύ των ματιών να μου δείχνουν τεράστια αγάπη και να αισθάνομαι ευγνωμοσύνη. Σήμερα ο Θεοδόσης με ευχαρίστησε και μου λέει ευχαριστώ Πάτερ. Εγώ θα του πω σήμερα, επειδή μια ωραία ευχή διαβάστηκε και φόρεσε το τιμημένο ράσο και το αντερί και το ράσο του και το κολόβιο, το οποίο είναι δικό σου και σου το δίνω, είναι δικό μου, αλλά σου το δίνω δικό σου, να το έχεις και να θυμάσαι πάντοτε τον Παπαδημήτρη. Εκείνο λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι όλα αυτά τα παιδιά αισθάνονται υπερήφανα, πλούσια, σε υγεία, σε χάρη, σε πνεύμα και το κυριότερο ότι αυτά τα παιδιά είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ταπεινά. Παρόλο τη μόρφωση την οποία έχουν, και η μόρφωση είναι τεράστια, πολύ μεγαλύτερη μόρφωση από τους σημερινούς μας ιερείς και τους μητροπολίτες, τους δεσποτάδες, διότι αν ερευνήσετε πτυχία των παιδιών, είναι πλούσια, πλούσια τα πτυχία τους, τα οποία δεν τα δείχνουν, ούτε τα παρουσιάζουν ποθενά, από ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μέχρι θεολόγοι, μέχρι 2 και 3 και 4 πτυχία το κάθε ένα παιδί. Και όμως δεν μιλάνε, και όμως κοιτάζουν να είναι πάντοτε απλοί και ταπεινοί και ο Θεός τους κρατάει πάντοτε υγιείς και καλούς. Ευχαριστώ τον Θεό και την Παναγία που με αξιώνει και με αξίωσε και με αξιώνει να βρίσκομαι εδώ στο Ναό των Αγίων Ισιδώρων. Θύμωσα όταν πρώτο ήρθα, διότι ήρθα σε μία σπηλιά η οποία ήταν πολύ μικρότερη και δεν ήταν έτσι περιβάλλοντας χώρος που σας έχω πει. Αλλά στη συνέχεια με σταμάτησε ο Άγιος Ισίδωρος ο Χιοπολίτης και μου είπε «Πού πας, μη φεύγεις από εδώ, θα φύγεις όταν εμείς σου το πούμε». Και με ξαναγύρισε πίσω, τον είδα ολοζώντανα, στα σκαλιά κάτω. Κατέβαινα για να φύγω και ήμουνα με τα άμφια. Και αυτός ανέβαινε πάνω και εγώ κατέβαινα. Ήταν η μέρα του Αγίου Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης που λειτουργήσα, ήθελα να λειτουργήσω για τελευταία φορά. Και όπως ερχότανε, όπως ανέβαινε, είδα τον στρατιωτικό με στρατιωτικά ρούχα και μου λέει «Πού πας?» και του είπα «Δεν με παρετάς», λέω εγώ. «Εγώ φεύγω από εδώ, διότι ούτε οι κουράκοι πατάνε εδώ σε αυτό το μέρος». Και μου λέει «Δεν θα φύγεις, θα καθίσεις εδώ και θα είσαι εδώ». Τελικά, για να μην σας τα πολυλογώ, κάθισα στο ναό με την προϋπόθεση ότι κάποια στιγμή θα φύγω. Και όταν ήμουν έτοιμος πάλι να φύγω, τότε παρουσιάστηκε ο Άγιος Ισίδωρος ο Πιλουσιώτης, ολοζώντανος εδώ μέσα στον περιβάλλοντα χώρο, και είπε σε ένα παιδί να πει στον παπά ότι είμαι εγώ εδώ, εγώ είμαι ηγούμενος, και να είναι εδώ στην εκκλησία. Αλλά να του πεις ότι εγώ είμαι εδώ ηγούμενος. Και όταν ήρθε, πάλι κάθισα πίσω και είπα «Εγώ θα καθίσω μέχρι που να θέλει η χάρη του Θεού και του Τιμίου Σταυρού να βρίσκομαι εδώ και να διακονώ, απλά να διακονώ τους Αγίους Ισιδώρους». Και διακονώ τους Αγίους Ισιδώρους με τις εργασίες αλλά και με τη χάρη του Τιμίου Σταυρού που έχει πέσει στα χέρια μου. Αναξίως ή αξίως, δεν μπορώ να το πω, γιατί πολλοί κόσμοι λέει «Ανάξια, λέει, έπεσε στα χέρια μου κάτι». Αυτό το κρίνει ο Θεός, γιατί εμείς δεν μπορούμε να πούμε περί ταπεινότητας, παρά μόνο τα χείλια μας μιλάνε. Η καρδιά μας πολλές φορές δεν μιλάει, μιλάνε άλλα πράγματα. Και χαίρομαι ιδιαίτερως και σήμερα συγκινήθηκα, γιατί ο Παπαδημήτρης για άλλη μια ακόμα φορά μου υπενθύμησε για τον Άγιο Πορφύριο, που το κράτησα πάρα πολύ, που είπε ότι όταν λειτουργούσε ο Άγιος Νεκτάριος ήταν εδώ το ψαλτάκι του, ο Άγιος Πορφύριος. Και Παπαδημήτρη, ο Άγιος Φιλόθεος ο Ζερβάκος παρουσιάστηκε σε έναν άνθρωπο και ήρθε εδώ και είπε «Ο παπάς να μην μνημονεύει μόνο αυτούς τους Αγίους
που πέρασαν από το ναό, αλλά πέρασα κι εγώ από αυτό το ναό. Ο Άγιος ο Ζερβάκος, τεράστιες μορφές έχουν περάσει. Και τελειώνοντας, για να μην σας κουράζω άλλο, και εγώ πρέπει λίγο να πάω να ξεκουραστώ, υπάρχουν εδώ κάτω που πατάμε, υπάρχουν σώματα Αγίων, δύο ολόκληρα σώματα Αγίων, όπου όταν θα βρεθούν αυτά, γνωρίζω που είναι, αλλά όταν θα βγούνε τα σώματα αυτά των Αγίων, θα βλέπετε εδώ και θα προσκυνάτε δύο μεγάλες λάρνακες, όπως στα μοναστήρια, και θα προσκυνάμε τους Αγίους αυτούς, όπου το μέρος αυτό, έτσι όπως το φτιάχνει ο Τίμιος Σταυρός, θα γίνει το μεγαλύτερο προσκύνημα, ή μάλλον δεν ξέρω τι άλλο, αλλά θυμάμαι που είχε δείξει κάποια χάρη ενός μεγάλου, ότι όποιος μπει εμπόδιο σε αυτό το ναό, συνέχεια δεν θα έχει. Γι' αυτό λοιπόν ο πρώτος που δεν πρέπει να πειράζει το ναό είμαι εγώ. Διότι ο Θεός κάνει από πάνω κουμάντο και αυτός θα μιλήσει τελευταίος. Δεν θα μιλήσω εγώ. Κάποια στιγμή ήταν να φύγω από το ναό, γιατί κάποιοι επιβουλευότανε να με πάρουν από αυτό το ναό. Αλλά ο Θεός με ρίμνησε, ενώ είχαν κανονίσει να φύγω, ας πούμε, το πρωί από το ναό, κανόνισε ο Θεός με πραγματικό, τι να σας πω, δεν μπορώ να πω λεπτομέρειες, αλλά κανόνισε ο Θεός και με θεία επέμβαση, πριν από 11 χρόνια περίπου, 12 κάπου εκεί, με θεία επέμβαση, και δεν κουνήθηκα από τη θέση και θυμήθηκα τον Άγιο Ισίδωρο, γιατί θέλανε να πάω σε μία άλλη ενορία να εργαστώ, για να φτιάξω, με λέει, και αυτή την ενορία. Δεν θυμήθηκα εγώ να φύγω. Τι να φύγω από εδώ, από τους Αγίους Ισιδώρους. Έτσι λοιπόν, ο Θεός με έστειλε εδώ, με κρατάει εδώ, όσο θέλει να με κρατάει. Και βέβαια εύχομαι σε όλους σας να έχετε χρόνια πολλά, καλή χρονιά, το 2019. Πιστεύω ότι το 2019 θα είναι το δεύτερο σκαλοπάτι του Τιμίου Σταυρού. Είναι 4 χρόνια θα κρατήσει, από ό,τι ξέρω από τη χάρη του, 4 χρόνια πολύ έντονα, τα οποία θα κρατήσουν με τη χάρη του Τιμίου Σταυρού για 4 χρόνια, θα είναι πολύ έντονα, και ο Τίμιος Σταυρός θα δείχνει άπειρα. Μετά τα 4 χρόνια έχει ο Θεός, και εγώ μεγαλώνω, δεν ξέρω τι ο Θεός ετοιμάζει, όμως και τώρα θα ανέβει το δεύτερο σκαλοπάτι. Το δεύτερο σκαλοπάτι θα είναι την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. Δηλαδή ξεκίνησε το πρώτο σκαλοπάτι του Σταυρού από την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως και θα τελειώσει την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. Και το δεύτερο θα είναι από αυτή την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως του 2019 μέχρι το 2020. Έτσι θα πάει μέχρι το 22, αλλά όσο ανεβαίνει ο Τίμιος Σταυρός, τόσα πολλά θαύματα θα δείξει, και το 19 θα δείξει ένα πολύ μεγάλο θαύμα, το οποίο θα βουήξει το σύμπαν. Αυτό θυμηθείτε το, αλλά δεν ξέρω πότε, έτσι έχει δείξει, και όπως και δείχνει και τώρα και στη συνέχεια και κάθε φορά. Είναι χιλιάδες ο κόσμος ο οποίος έρχεται να πει ένα ευχαριστώ στον Τίμιο Σταυρό. Ευχαριστώ όλους εσάς, τους πατέρες, πάνω απ' όλα την Παναγία, τους Αγίους Ισιδώρους που με φιλοξενούν σε αυτό εδώ το ναό και μας φιλοξενούν όλους μας, και εύχομαι και ευχήθηκα όλα τα παιδιά τα οποία είναι και στα Ιεροσόλυμα, αλλά προσωρινά που πήγαν να υπηρετήσουν και να διακονήσουν, μόλις ακουστεί η φωνή του Σταυρού, ελάτε όλοι πίσω να έχουμε το δικό μας σπίτι, γιατί ο Τίμιος Σταυρός πρέπει να έχει το δικό του σπίτι. Δεν θέλω να φύγω από αυτή τη ζωή εάν δεν φτιαχτεί το δικό του σπίτι. Το σπίτι το οποίο θα φυλάσσεται, το οποίο εκεί θα σταυρώνονται οι άνθρωποι ή θα είναι για προσκύνημα, το σπίτι του Αγίου Δημητρίου, το σπίτι του Τιμίου Σταυρού, το σπίτι της Παναγίας, του Ιερού, γιατί αυτή η εικόνα είναι κοιμήλιο των μοναχών, των παιδιών όλων, όχι δικό μου μόνο κοιμήλιο. Εγώ δεν έχω κοιμήλια, το μόνο κοιμήλιό μου είναι η ζωή μου, είναι ο Σταυρός μου, είναι η Ανάστασή μου. Δεν με συνδέει τίποτα, ποτέ και με κανένα. Όμως αγαπάω όλους τους ανθρώπους, όλο τον κόσμο αγαπάω, όλους τους πατέρες, και προσεύχομαι κι εγώ όσο μπορώ ένα πράγμα να μου δίνει ο Θεός. Να μου δίνει αγάπη
για να μπορώ να τη δίνω κι εγώ την αγάπη ακόμα και στους εχθρούς και στους συκοφάντες, ακόμα στους ανθρώπους που με αγαπάνε, σε όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό και στην Αγία Πρόθεση πάντοτε βγάζω μία μερίδα κρυφά και λέω: Κύριε, φύλαξε και αγάπησε περισσότερο τους ανθρώπους οι οποίοι λένε κάτι, αν πούνε κάτι για το πρόσωπό μου, διότι αυτοί οι άνθρωποι είναι από το Θεό, τους έχει ο Θεός βάλει για να μου δώσουν περισσότερο στεφάνια, γιατί ξέρετε, η συκοφαντία είναι πολύ δύσκολο πράγμα, αλλά είναι και αρετή για αυτόν ο οποίος συκοφαντείται. Και κάποια στιγμή έκλαιγα στην Αγία Πρόθεση, έκλαιγα πάρα πολύ, διότι με είχαν συκοφαντήσει για το Σταυρό, όχι για τίποτα άλλο. Γιατί μου είπαν: Άφησε το Σταυρό, τι θες να μαζεύεις τόσα παιδιά, άστα εκεί πέρα, δεν πάνε να κάνω ό,τι θέλω. Φανταστείτε τι μου λένε, τι ακούω. Τι πας τώρα και βρίσκεις τον ένα και βρίσκεις το άλλο παιδί και το... Άστα να πέρα. Λέω: Ναι, αλλά αυτά τα παιδιά να κακοπέσουν και πάνε κάπου αλλού, τι γίνεται? Και τι σε νοιάζει εσένα? Κοίταξε τον εαυτό σου, κοίταξε την καλοπέρασή σου, κοίταξε τα όλα αυτά και άστα τα παιδιά τώρα. Άστα βρούνε αλλού. Και τι έγινε δηλαδή? Όλοι πρέπει να είναι μέσα στην Εκκλησία. Αυτό δεν το λέει ο Χριστός όμως. Δεν λέει ο Χριστός. Γι' αυτό λοιπόν ένας Άγιος μου είπε την εξής φράση: Μάζευε στρατό. Μάζευε στρατό. Διότι κάποια στιγμή θα σου χρησιμεύσει. Φαίνεται, δεν ξέρω το λόγο, αλλά ξέρω όμως ότι όταν θα πω, αυτό είναι το φοβερό, σε ένα παιδί: Παιδί μου, θες να ακολουθήσεις τον Τίμιο Σταυρό? Δεν αρνείται κανένα. Και όλοι όσοι λένε ότι ξέρεις, μα είναι δυνατόν αυτό το παιδί? Ένα παράδειγμα, τον πατήρ Ραφαήλ π.χ. που είναι στα Ιεροσόλυμα. Τι του είπα? Δεν του είπα τίποτα. Θες να ακολουθήσεις τον Τίμιο Σταυρό? Και το παιδί είπε: Ναι πάτερ, θέλω, παρόλο που πηγαίνω για γάμο. Τι λες, του λέει, αλήθεια? Αλλά άρχισε η αντίστροφη μέτρηση. Πώς δηλαδή? Ένα φοβερό πράγμα. Η κοπέλα του, από εκείνη την ημέρα που του είπα θες να ακολουθήσεις τον Τίμιο Σταυρό, κάτι την έσπρωχνε και κάτι την αποθούσε, ας το πούμε έτσι, από αυτό το παιδί. Και το παιδί το είδε και άρχισε μια αντίστροφη μέτρηση. Τώρα πέστε μου, τι ήταν αυτό? Δεν είναι λοιπόν από το Θεό να μαζεύει ωραίες ψυχές, να έχουν τόσες πολλές αρετές όπως ο πατήρ Ραφαήλ και το καθένα παιδί, το οποίο έχει τη δικιά του προσωπικότητα, τη δικιά του προσωπικότητα και τα δικά του χαρίσματα. Εύχομαι σε όλους σας πολλές ευχές το 19 να ζήσουμε ωραίες στιγμές. Είμαι βέβαιος ότι ο Τίμιος Σταυρός θα κάνει αρκετά ταξίδια το 19 και θα συμβούν πολλά έτσι θαυμαστά, και πιστεύω ότι μέσα από την από τις άσχημες εποχές και αυτές οι οποίες έρχονται, λένε οι άνθρωποι, ο Θεός δεν ξέρω ακόμα τι λέει, οι άνθρωποι τα λέμε βλέποντας τα γεγονότα αυτά, εύχομαι να ξεφυτρώνουν πάντοτε τέτοια μαργαριτάρια, ούτως ώστε να γίνονται ασπίδα στην Εκκλησία μας και σε όλους εμάς που πορευόμαστε τη ζωή μας. Εύχομαι ο Θεός να σας έχει καλά, να ζείτε, να ευτυχείτε, στα παιδιά μας, στα μικρά μας παιδιά, να ακολουθούν πιστά στο δρόμο του Θεού και να ξεκινήσει νέα χρονιά με πολλές εκπλήξεις. Βλέπετε, είσαστε τόσοι εδώ, η Εκκλησία σχεδόν γεμάτη. Είναι 4:30 ώρα, έχετε απαρνηθεί την παρέα σας, τον καφέ σας, το φαγητό σας, και όμως είσαστε εδώ, και αν ξέρανε οι άνθρωποι ότι θα μιλούσαμε, η Εκκλησία θα ήταν ακόμα γεμάτη και πιο γεμάτη. Όλα αυτά τα φυλακτά τα οποία παίρνετε, όλα αυτά τα οποία παίρνετε από το βιβλιοπωλείο, όλα αυτά τα οποία παίρνετε από την Εκκλησία, και λέω και τον εαυτό μου παίρνουμε, έχουν μεγάλη ευλογία και μεγάλη αγιευσύνη. Και μπορεί κάποια στιγμή να γίνουν ενεργά μπορεί να γίνουν, στα σπίτια μας, στις οικογένειές μας, στα σώματα μας, στην προστασία μας. Η χάρις λοιπόν του
Αγίου Σταυρού, να σας σκεπάζει και ας ψάλλουμε τον ύμνο της Παναγίας και να πάτε στα σπίτια σας, να χαρείτε και μία του μηνός πάλι θα είμαστε όλοι παρέα μαζί εδώ στην Εκκλησία. 31 τελείωσε. Είπαμε το διευχόν, τελείωσε. Ο Σταυρός δεν έχει. Δεν είναι ο Σταυρός ούτε για το ένα ούτε για το άλλο. Όταν λέω ότι ο Σταυρός τελείωσε, τελείωσε. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση, ακόμα και ο άνθρωπος, είχε ένας άνθρωπος και μου λέει, «Πάτερ, αυτή τη στιγμή πεθαίνει ο άνθρωπός μου, αυτή τη στιγμή πεθαίνει, τώρα, περιμένει το τηλέφωνο και πεθαίνει». Μου λέει, «Κρατώ ένα φανελάκι, μπορείτε να μου το σταυρώσετε?» «Όχι, θα το φέρεις την Κυριακή». «Μα θα πεθάνει, την Δευτέρα». «Θα πεθάνει, θα το φέρεις την Κυριακή». Και βγαίνοντας έξω, μου ρίχνει μία μούτζα ωραία. Πολύ ωραία, ήταν πολύ όμορφη, 5 αστέρων. Λοιπόν, και λέει, ο παπάς αυτός είναι άκαρδος και δεν κάνει να κρατάει τον Τίμιο Σταυρό. Εγώ τον άκουσα βέβαια, δεν μίλησα. Μπαίνω μέσα και του λέω, «Σταυρούλη μου, θα πεθάνει?» «Όχι», μου λέει, το λέω έτσι λαϊκά. Ήρθε λοιπόν την Κυριακή, ο άνθρωπος αυτός που μου έδωσε την ωραία μούτσα, ήρθε την Κυριακή και μου λέει, «Πάτερ, μπορείτε να σταυρώσετε?» «Βεβαίως, με θυμάστε?» Λέω από μέσα μου, «Δεν σε θυμάμαι, έφαγα μούτζα ωραία και δεν σε θυμάμαι». Έτσι λοιπόν το σταύρωσα. «Τι έγινε, πέθανε?» Λέω, «Πέθανε». «Όχι, πάτερ, σταθεροποιήθηκε η κατάστασή του». Τώρα έχει βγει από την εντατική και τρώει μπιφτέκια μετά το σταύρωμα. Και τον έπιασε τον άνθρωπο, δεν θέλω να πω γυναίκα ή άνθρωπο, τον έπιασα από το αυτί, έλα εδώ μωρέ, της λέω. Έχω και αυτό το θάρρος, έτσι. Του έριξε και ένα χαστούκι και γυρίζω και του λέω, «Να πιστεύεις, γιατί ο Θεός κλείνει πόρτα και την ανοίγει. Αυτός, ας λένε ό,τι θέλει». Όλοι λέγανε, τόσα και τόσα. Πεθαίνει ο ένας, πεθαίνει ο άλλος. Όταν θέλει ο Θεός, όταν σβήσει το καντήλι. Λοιπόν, χρόνια πολλά, ευλογημένα.